Η περιφέρεια πρέπει και θα κάνει τη δουλειά της, απαντάει ο Δήμαρχος Ερών Αλεξανδρός Χρυσάφης για το γεφυράκι στην Αγία Βαρβάρα που έπεσε. Δεν υπάρχει επίσημα αυτή η γέφυρα, αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές ο Δήμαρχος και τονίζει ότι έγινε από ιδιώτη. Η κατάσταση προκλήθηκε μετά τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, όπως κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης επιλογές. Καταρχάς, δεν υπάρχει γέφυρα της Αγίας Βαρβάρας. Τυπικά δεν υφίσταται καμία τέτοια γέφυρα επίσημα. Αυτό είναι μια κατασκευή που έγινε μάλλον από έναν ιδιώτη. Προφανώς το κομμάτι της, του καθαρισμού των τορεμάτων είναι ξεκαθαρισμένο ότι ανήκει στην περιφέρεια. Ο καθαρισμός και η διευθέτηση των ρεμάτων, όπως και το ρέμα εκείνο. Εμείς υποστηρικτικά αυτό το οποίο κάναμε να βάλουμε κάποια προστατευτικά και κλειδώματα ώστε να μην περνάει ο κόσμος ένθεν και ένθεν. Από εκεί πέρα νομίζω και είμαι σίγουρος ότι η περιφέρεια θα κάνει τη δουλειά της ώστε να καθαρίσει αυτόν τον χώρο. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κατασκευές όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε, που βάζουν και σε κίνδυνο και την υγεία ή την ασφάλεια των ανθρώπων. Το ίδιο έγινε και για κάποιες κατασκευές που είχαν γίνει και στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται. Την ίδια ώρα ο κύριος Χρυσάφης, μιλώντας στη ρεπόρτερ της τηλεόρασης Επιλογές, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή μετά από 70 χρόνια. Για την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων πρέπει να σας πω ότι ήδη είναι σε εξέλιξη η μελέτη για δύο πεζογέφυρες. Η μία πεζογέφυρα στο επίπεδο της, στο ύψος Βαλέρια, και η άλλη πεζογέφυρα στην περιοχή της Σιγής, στο ύψος της Σιγής. Οι οποίες θα δώσουν ένα μόνιμο πρόβλημα. Και μιλάμε για πεζογέφυρες, δεν μιλάμε για ξύλινες κατασκευές, τις πρόχειρες κατασκευές, γιατί και οι γεφυρούλες που είχαμε τότε ήταν παράνομες γεφυρούλες, ήταν παλιές. Αυτό περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μελέτη για να ενταχθεί το έργο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είχε γίνει ένα τέτοιο έργο ουσιαστικά για τα 60 χρόνια. Αυτή η Δημοτική Αρχή είναι η πρώτη φορά, είναι η Δημοτική Αρχή που έκανε παρέμβαση ουσιαστική στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων όσον αφορά το θέμα του αντιπλημμυρικού και των παρεμβάσεων που έχουμε εκεί, πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό, όλη αυτή η διευθέτηση του χώρου κοντά στη γέφυρα, από τη μία μεριά ανάντη και κατάντη της γέφυρας. Και αυτή η διάνοιξη ουσιαστικά που έχει γίνει του χυμάρου, που έχει βγάλει ένα πολύ μεγάλο άγχος από όλους τους κατοίκους, εκεί και από όλους μας, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, είναι μια παρέμβαση που έγινε μετά από 70 χρόνια, επιτέλους, στις Σέρες. Και επίσης, πρέπει να πω ότι και στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας, μετά από πολλά χρόνια, γίνονται επιτέλους παρεμβάσεις, ούτως ώστε να έχουμε έναν χώρο εκεί αναψυχής, ένα χώρο άνετο. Θυμάστε πως ήταν πριν από 3 χρόνια αυτή η περιοχή. Μόνο το όνομα είχε κοιλάδα. Τώρα και υπάρχει και μια διαφορετική κατάσταση, η οποία θα γίνει ακόμη πιο ολοκληρωμένη, θα ολοκληρωθεί με την ασφαλτόστρωση που θα γίνει του υπόλοιπου δρόμου, με μονοπάτι που θα γίνει στα Μποτό, με τα όργανα γυμναστικής που υπάρχουν εκεί. Είδατε το φοιτοτεχνικό υλικό πως έχει μπει, ο φωτισμός θα υπάρξει, τραπεζόπαγγοι, βρύσες, ώστε να έχουμε μια εντελώς μεταμορφωμένη κοιλάδα, πραγματική κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας, και να το χαίρονται όλοι οι κάτοικοι του δυτικού κομματιού της πόλης με την άνεσή τους. Ωστόσο, ο Δήμαρχος παραδέχθηκε ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις το προηγούμενο διάστημα, κυρίως λόγω της πανδημίας. Όλες αυτές λοιπόν οι παρεμβάσεις μετά από πολλά χρόνια προφανώς έχουν καθυστερήσεις. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε μια διετία 2,5 χρόνια τώρα που κλείνουμε με κορονοϊό, που ουσιαστικά λειτουργούν όλοι με το μισό τους προσωπικό. Ο Δήμος λειτουργούσε τόσο καιρό και λειτουργεί ακόμη με το μισό ουσιαστικά προσωπικό. Οι υπηρεσίες στην Αθήνα, που και αυτές είναι αρμόδιες για αυτές τις άδειες, επίσης υπολειτουργούν, θα έλεγα. Όλα αυτά έχουν τις επιπτώσεις τους στις καθυστερήσεις. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε για να κάνουμε αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, να τα κάνουμε και για τον Σεραίο Δημότη, αλλά και γιατί οραματιζόμαστε μια πραγματικά πόλη, ένα δήμο μεταμορφωμένο.